Μετά από μία μακρά και ενίοτε δύσκολη ολονύχτια συνεδρίαση αναφορικά με την ενεργειακή ακρίβεια, οι γέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στάθηκαν για άλλη μία φορά στο ύψος των περιστάσεων και παρά τις επιμέρους εθνικές διαφορές ανέδειξαν τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ενότητας συμφωνώντας στην κατάρτιση ενός οδικού χάρτη προς την κατεύθυνση του περιορισμού των τιμών. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Υπουργού Ενέργεια των Κρατών να δρομολογήσουν τι διεργασίε προ την κατεύθυνση επιβολή ενό πλαφών στην τιμή του φυσικού αερίου. Κάτι το οποίο θα έχει ω αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών, όπως επίση και για ένα μηχανισμό αλληλεγγύη για επιβολή ορίου τιμή στο αέριο που χρησιμοποιείται για λόγου ηλεκτροπαραγωγή και που αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ικανοποιημένος για τα βήματα που έχουν συμφωνηθεί και τα οποία δηλώνουν την αποφασιστικότητα της Ευρώπης να αντιμετωπίσει συλλογικά την ενεργειακή κρίση και να, προστατευθεί, να προστατεύσει από την ακρίβεια τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Θα ήθελα εδώ να υπενθυμίσω τη θέση της Κύπρου όπως εκφράστηκε από τον πρόεδρο Αναστασιάδη, για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, μεταξύ άλλων στα θέματα των κοινών αγορών και αποθήκευσης φυσικού αερίου, καθώς και της ενίσχυσης των ενεργειακών διασυνδέσεων τόσο στον ηλεκτρισμό όσο και στο φυσικό αέριο. Την ίδια ώρα επαναλήφθηκε ότι η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, παρέχοντας ένα αξιόπιστο εναλλακτικό διάδρομο ενέργειας προς την Ευρώπη μέσω μεταφοράς φυσικού αερίου. Είτε ω υγροποιημένο φυσικό αέριο, είτε μέσω αγωγών, καθώς και καθαρής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιλαμβανομένων και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Περνώντα τα σημερινά θέματα συζήτηση, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την Ουκρανία και τι εξωτερικέ σχέσει, θα ήθελα να σταθώ συνοπτικά σε ορισμένα από τα ζητήματα που αναμένεται να θίξει ο Πρόεδρο τη Δημοκρατία. Το πρώτο αφορά σε μια ειδική πτυχή τη ευρύτερη ανταλλαγή απόψεων για διάφορε πτυχέ του πολέμου στην Ουκρανία. Όπω θα θυμάστε, στο πλαίσιο του τελευταίου πακέτου κυρώσεων κατά τη Ρωσία, που είχε αποφασιστεί, εισήχθηκε και ένα καινούριο κριτήριο καταχώρησης, το οποίο επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και εταιρείε είτε στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, είτε σε τρίτες χώρες, που διευκολύνουν την καταστρατήγηση ή την παράκαμψη, αν προτιμάτε, των κυρώσεων. Η παράκαμψη των κυρώσεων είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε τη δέουσα προσοχή καθώς επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυστυχώς εν προκειμένου παρατηρούμε ανησυχητικές πρακτικές από χώρε ιδίω υποψήφιε χώρε όπως την Τουρκία. Αυτό λοιπόν που θα υποδείξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι πως η εισαγωγή του νέου κριτηρίου αποτελεί μεν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο και παρά τους αναντήλεκτους νομικούς περιορισμούς που υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και που δεν καθιστούν απλή υπόθεση τη στόχευση φυσικών ή νομικών προσώπων που λειτουργούν εκτό της επικράτειας τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόβλημα τη παράκαμψη, το οποίο αναγνωρίζεται από όλου ανεξαιρέτω ω πολύ σημαντικό, θα πρέπει να αρχίσει να εξετάζεται με πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τι δυνατότητε που έχουμε ενώπιόν μα. Και να δούμε από νομική απόψεω μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε με τα κριτήρια καταχώρηση, ώστε να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα παράκαμψη από φυσικά και νομικά πρόσωπα σε τρίτε χώρε και ιδιαίτερα από υποψήφιε προ ένταξη, καθώ επίση να σκεφτούμε και γενικότερα μέτρα αντίδραση. Ένα τελευταίο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω και στο οποίο επίση προτίθεται να παρέμβει ο πρόεδρο Αναστασιάδη έχει να κάνει με το τελευταίο πακέτο διεύρυνση τη της Επιτροπή και ιδιαίτερα για την έκθεση αναφορικά με την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, στην οποία διαπιστώνεται τόσο η συνεχιζόμενη δημοκρατική διολύστηση της χώρας αυτής, όσο και οι επανειλημμένες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη στο Αιγαίο, οι απειλητικέ δηλώσει ενάντια στην κυριαρχία των ελληνικών νησιών και τη Κύπρου, η παραβίαση τη αποκλειστική οικονομική ζώνη τη Κυπριακή Δημοκρατία, οι περαιτέρω παράνομε ενέργειε στα Βαρόσια και άλλα πολλά. Ο πρόεδρος τη Δημοκρατία θα επαναλάβει ότι όλε αυτέ οι εντάσει που δημιουργεί η Τουρκία υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια και θα υπογραμμίσει για άλλη μια φορά Τη θέση ότι, εάν θέλουμε να είμαστε συνεπείς και πιστικοί, οι ευρωπαϊκές αρχές και αξίες δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά να υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς διακρίσεις σε όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις. Ο μόνος τρόπος για να υπάρξει επικράτηση της ειρήνης δεν είναι άλλο από την προσήλωση στο διεθνέ δίκαιο και τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Όχι όμω με αυθαίρετε ερμηνείε από αυτού που επιδιώκουν να συγκαλύψουν τι βλέψεις του για αναθεωρητισμό.